Απ' τη μία στηρίζει τον άνθρωπο και την κοινωνία, μην υπάρχει κανένας μόνος του και στη φτώχεια, στην έσχατη ένδυα. Και απ' την άλλη δημιουργεί καλούς και σωστούς κανόνες για την ανάπτυξη της οικονομική. Και την οθεία στον ανταγωνισμό. Υπάρχει μια αντίφαση, ναι. Υπουργέ μου. Οι αντιφάσεις μπορεί να είναι πολλές. Πείτε μου να μία αφήσω. Βασική είναι. Λες, αυτοί που παίρνουν τώρα σύνταξη θα συνεχίσουν να παίρνουν τα ίδια. Αυτοί που θα πάρουν καινούργια σύνταξη, ενδεχομένως οι μικροί και κάποιοι να πάρουν και λίγο παραπάνω, πάντως θα είναι περίπου στα ίδια, και οι μεγάλοι, δηλαδή αυτοί που θα πάρουν παραπάνω, δεν θα χάσουν και τίποτα και μπορεί οι πολύ μεγάλοι να κερδίσουν κιόλας ή να είναι στα ίδια. Εφόσον λοιπόν και η νυν και η μελλοντική και κανείς δεν χάνει τίποτε και ο Πετρόπουλος, εν πάση περιπτώσει, δεν πήγε εκεί για να κόβει συντάξεις, λέω εγώ. Πώς θα καλύψουμε. Πώς διάλογο καλύπτεται το 1800 το ρημάδι. Εντάξει, κατάλαβα. Που πάει η. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ωραία. Πάρα πολύ λογικό και εξηγώ. Ήδη ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ρημάτων έχει καλυφθεί με την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων. Mm-hmm. Καθώς αυξήθηκαν κάθε 6 μήνες περίπου, ανά 6 μήνες περίπου κάθε έτος μέχρι το 2021. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό. Αν πόσα πάρει, δηλαδή, τι ποσό. Δεν έχω πρόχειρα τώρα τα νούμερα. 500 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Μην κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα μου λένε μετά, δεν ξέρω τι λέω. Είναι πολλά τα νούμερα. Εγώ σας λέω από πού προκύπτουν. Δεν θέλω να το πω. Μα ήδη έχω στο μυαλό μου. Δεν τα έχετε τα χαρτιά μπροστά σας. Δεν τα έχω. Σύμφωνα. Ένα κομμάτι είναι με το επιτίμιο του 10% για όποιον παίρνει πρόωρη σύνταξη πέραν του 6-6-6-6 επί 5 φορές 30% σε αυτό που μένει ως υπόλοιπο είναι και ένα 10% για τις πρόωρες συντάξεις μετά το τις 18 Αυγούστου του 2015. Είναι ένα κομμάτι ισορροπίας στο σύστημα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο τροφοδοτούταν από το ΑΚΑΓΕ, το οποίο είναι για άλλο λόγο, για τις συντάξεις και για ένα διάστημα αρκετά μεγάλο, χωρίς να δίνει μέρισμα αντίστοιχο των κεφαλαίων που είχε, όπως προβλέπεται και το καταστατικό του. Είναι ένα κομμάτι που αφορά στο νέο υπολογισμό των συντάξεων από εδώ και πέρα, που φέρνει μια ισορροπία, διότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όπως είχαν προσδιοριστεί επί 8 χρόνια τουλάχιστον δεν είχαν τηρήσει τους κανόνες που προέβλεπαν νόμοι, όπως η ενοποίηση. Μάλιστα, του ΟΑΕ, του ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ, ξέρετε, από το 2008 έπρεπε να δίνει μία σύνταξη για όλα τα ταμεία του. Είναι 4 ταμεία εκεί. Ναι. Παραμένουν 4 ταμεία με 4 διαφορετικές συντάξεις. Ναι. Παρά τον νόμο, κατά παράβαση του νόμου. Αυτό εναρμονίζεται. Και θα έχουμε αυτούς όλους τους τρόπους που περιγράφεται. Αυτό είναι κοντά στο 1.800 μαζί. Τα έχουν δεχθεί μαζί με το 1,5%, 1 από τους εργοδότες και 1,5 από τους εργαζόμενους, για να καλύψουμε το θέμα των συντάξεων. Αυτό είναι το 1.800. Αυτά τα έχουν δεχτεί οι Τροϊκανοί. Όχι, σας είπα 18 του μήνα θα έρθουν να συζητήσουμε. Κάτι από αυτά έχουν δεχτεί. Αυτή τη στιγμή στέλνουμε νούμερα. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Στέλνουμε νούμερα και τα εξετάζουμε. Υπάρχει ο κίνδυνος, σας ρωτώ, σας το είπα και στην αρχή, υπάρχει κίνδυνος να σας πούνε δεν τα δέχουμε εγώ αυτά. Γι' αυτό θέλουμε στο πλευρό μας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όλους και τα πολιτικά κόμματα, για να πετύχουμε συμφωνία σε αυτό το μεγάλο εθνικό σκοπό. Δεν είναι εξασφαλισμένη. Εάν δεν τα δεχτούν κάποια από αυτά και μείνει μία τρύπα 500 εκατομμύρια. Λέω τώρα, εγώ πολλές φορές. Τι θα απογίνει. Εμείς παλεύουμε για να μην έχουμε διαφωνία. Προϋπόθεση είναι να έχουμε τον λαό μαζί μας. Αυτό θα συμβεί, θα έχουμε το λόγο μαζί μας όταν θα πληροφορηθεί για τις θέσεις μας όπως ακριβώς είναι και όχι όπως τις παραφράζουν εκείνοι που τις παραφράζουν, παραπλανώντας την κοινωνία ολόκληρη. Συνεπώς, για να μην εκτεθείτε μεθαύριο, που δεν θέλετε να εκτεθείτε γιατί είσαστε πολύ μετρημένος σε αυτό, δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις, ας πούμε. Το είπε και ο Κατρούγκαλος προχθές, ότι δεν είμαι τόσο πανηγυρικός. Προφανώς. Κύριε Καμπουράκη. Ως προς τις. Εγώ δεν έχω λεφτά να βάλω από την τσέπη μου. Αλήθεια. Από το σύστημα. Σε στοίχημα πάμε. Ναι. Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν πάμε σε στοίχημα. Για να καλύψω τις ανάγκες των συνταξιοδοτήσεων εννοώ. Ναι. Εμείς βάλαμε ένα σκοπό. Θα μας κρίνεται αν παρόλα αυτά όσα λέμε και παρά το 1% που θα δώσουν οι εργοδότες και μισό το εργαζόμενοι, κάνουμε μειώσεις. Τότε θα μας κρίνεται. Εμείς είπαμε για να μην γίνονται καθόλου μειώσεις πρέπει να δοθεί αυτό. Αν δεν δοθεί αυτό, θα προκύψει ανάγκη μείωση. Εμείς δεν θέλουμε να προκύψει. Μάλιστα. Θέλουμε όλοι αυτοί που ήταν πριν στο δικό σας πάνελ και έλεγαν όσα έλεγαν να πούν στηρίζουμε την προσπάθεια. Να στηρίξουν την προσπάθεια. Ξέρετε, αυτό είναι εθνικό ζήτημα.
και κοινωνικό τεράστιο θέμα, η κοινωνική ασφάλιση, και αποτελεί ένα από τα ζητήματα εκείνα για τα οποία θα γίνει η μεγάλη πρώτη αξιολόγηση. Ακούστε, ναι. Θα σας τα πω όλα. Δεν έχω κανένα. Άμα έχουμε χρόνο, μπορούμε να μιλάμε πολύ. Ναι. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Η αξιολόγηση που θα γίνει έχει προϋπόθεση τη συμφωνία και στο ασφαλιστικό. Δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος μόνο, είναι υπόθεση όλων. Ωραία. Και ως προς το ερώτημά σας, είδατε πως τα φέρνουν τα πράγματα, γιατί δεν συμφωνούσαμε πάντα με ό,τι συνέβαινε στη χώρα, αν αυτό σε αυτό κατέτεινε στη συνέχεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνούμε. Δεν είναι αυτό. Εσείς λέγατε ότι το δικό σας όχι βοηθάει τότε την κυβέρνηση έναντι της Ευρώπης. Ενώ εσείς τώρα λέτε το δικό τους ναι θα σας βοηθήσει. Ναι, γιατί εμείς θέλουμε ένα ναι για προωθητική πολιτική. Εντάξει. Και αυτοί ζητούσαν ένα ναι για ένα ρήμαγμα. Στο οποίο δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Πάμε στο θέμα των εισφορών που είναι μεγάλο. Ξέρετε ότι έχει δημιουργηθεί θέμα ότι αυξάνονται υπέρμετρα εισφορές σε ορισμένους κλάδους και τον άλλο τον τζακίζει. Με τα μπλοκάκια κάπως φαίνεται ότι το. Είπαμε, όσοι είναι με μπλοκάκι εκλαμβάνονται ως μισθωτοί που παρέχουν εργασία εξαρτημένη. Υπάρχει μία ερώτηση που είπατε ότι το υπόλοιπο κομμάτι θα το πλήρωνε ο εργοδότης. Και εκεί είναι ο λέει ποιος εργοδότης θα πληρώσει, αδερφέ, σήμερα. Α, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι. Αλήθεια. Ναι, σωστό είναι αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι. Αλλά εξηγήστε το. Ήρθαν με διαδήλωση αρκετά δυναμική, εργαζόμενοι από διηλιστήρια, για να μην κρατήσουμε εισφορές από τον εργοδότη για το ΙΚΑ που οφείλει. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτός που έχει μπλοκάκι και εκλαμβάνει το μισθωτός, πόσο θα πληρώνει από την τσέπη του και πόσο πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης, ποσοστό λέω τώρα. Ό,τι και ο μισθωτός για το μέχρι τώρα ΙΚΑ, ακριβώς το ίδιο. Ναι. Άρα λέτε ότι αυτό φέρνει την ισορροπία στην αγορά, στην πραγματικότητα. Εξυγίανση των κανόνων. Ωραία. Διαφορετικά, ξέρετε κύριε Δεκαμπουράκη, ένας εργοδότης καπάτσος βάζει το μισθωτό να φαίνεται εργολάβος. Αλήθεια. Και ένας από δίπλα, ο οποίος δεν είναι τόσο καπάτσος και μάγκας, καταβάλει κανονικά τις εισφορές. Και πληρώνει. Εντάξει. Τι αλήθεια. Αποτέλεσμα έχει αυτό στην οικονομία, δεν κατάλαβα. Δίκιο. Οπότε ο καημένος, ο ειλικρινής, λέει: θα γίνω και εγώ ο καπάτσος και δεν θα πληρώσει κανείς. Και είμαστε εδώ που είμαστε. 20% μαύρη εργασία, 6 δισεκατομμύρια το χρόνο χάνουμε από τη μαύρη και την αδήλωτη εργασία. Όταν όλοι μαζί πληρώνουμε, όλοι. Να ξέρετε ότι θα είναι μικρότερο το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης. Προφανώς. Προς το παρόν, οι πιο καπάτσοι από όλους αποδεικνύονται οι πολιτικοί. Τώρα. Που υπόσχονται χιλιάδες πράγματα και κάνουν ελάχιστα. Εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Κλείνω την παρένθεση. Και πιστεύω ότι ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα έχει μια στάση ευθύνης απέναντι στο μεγάλο θέμα της χώρας, που είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα και πρώτη σημασία εθνική προτεραιότητα, και με υπευθυνότητα θα αφήσει στην άκρη απόψη που έλεγε ότι πρέπει ως άτομο της έλεγε να ενισχυθεί και η ιδιωτική ασφάλιση, και γιατί να μην έρθει η ιδιωτική ασφάλιση να καλύψει εκείνα που δεν καλύπτει η κοινωνική. Φαντάζομαι δεν θα τα λέει και ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα πράγματα, γιατί αν είχαν να πληρώνουν οι άνθρωποι ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα στην τώρα. Εσείς συμφωνείτε. Η κοινωνική ασφάλιση είναι για τους αδύναμους προπάντων. Με τη λογική που είδα εγώ, ας πούμε, σε ένα tweet του κ. Παπαδημού. Με τη λογική λέω. Δεν έχω σχολιάσει τον Παπαδημού. Που λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να σκάσω για κάποιον που δηλώνει 70.000 εισόδημα το χρόνο και πόσο πληρώνει σε εισφορές. Έχετε αυτή τη λογική εσείς. Διότι για αυτούς υπάρχει θέμα. Το κ. Παπαδημούλης. Παράδειγμα, το χρόνο λογική. Εντάξει. Εμείς από τη θέση ευθύνη που έχουμε ως Υπουργείο. Έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο Διοικητικός Σύλλογος και το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Οικονομικό Επιμελητήριο να βρούμε τις καλύτερες πρακτικές, διότι εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε οφειλέτες στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, να μην μπορούν να πληρώσουν. Ένα δίκαιο τρόπο. Ναι. Και να το πράγματι πούμε, Υπουργέ, να το πούμε συγκεκριμένα. Και πράγματι θα υπάρξουν αυτοί οι τρόποι. Κακώς γίνεται όλος αυτός ο Υπουργέ, να το πούμε συγκεκριμένα. Είσαι δικηγόρος εσύ. Είσαι δικηγόρος. Τώρα δεν είμαι. Από τότε που ήμουν στον ΟΑΕ διοικητής, λοιπόν, δεν είμαι δικηγόρος. Και δεν έχω και δικηγορική εταιρεία. Γιατί κάποιοι βγάζουν και λένε σε διάφορα site, ο Πετρόπουλος έχει και δικηγορική εταιρεία και τα παίρνει τα λεφτάκια από την ΠΟΕΣΥ, που κάποτε ήμουν δικηγόρος, και τα βάζει και με τους δημοσιογράφους, και είναι και υπουργός που τους χτυπάει και δικηγόρος που τους τα παίρνει. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Εντάξει. Αλλά είναι λοιπόν, της εποχής αυτά τα. Ωραία. Συνεχίζω τα λοιπόν πράγματα, το παράδειγμα και λέω ότι επειδή ήσουν και δραστήριος δικηγόρος, πες ότι έβγαζες, ας πούμε, τι να πω για να μην προκαλέσουμε τον κόσμο, 3.000 το μήνα. Πολλαπλάσια από αυτά που παίρνω ως υπουργός. Σίγουρο.
Άρα 6.000 το μήνα λοιπόν. Το 6.000 το μήνα είναι 5.000 το χρόνο, λέω εγώ, 5.000 το μήνα. Λένε τώρα, μας λένε εδώ οι ειδικοί, ότι με το νομοσχέδιό σου, εσύ, όταν μεθαύριο θα φύγεις από υπουργός και θα γίνεις υπουργός, αντί να πληρώνεις 5.000 εισφορές. Δικηγόρος, ναι. Αντί να πληρώνεις 5.000 εισφορές που πληρώνεις τώρα ως δικηγόρος, που πληρώνεις δικηγόρος, θα πληρώνεις 25. 27. Δεν θα πληρώνω 25, 27. Θα πληρώνω το πολύ. Θα σου λέω, άμα δεν κάνουμε κάποιες παραμέτρους, με 70.000. 72.000 περίπου ετήσιο εισόδημα, θα πλήρωνα γύρω στις 14.000 ευρώ. Είναι μεγάλο σε σχέση με αυτό το που. Το 25 δεν ισχύει δηλαδή, που μας λένε. Δεν βγαίνει. Το 38% του 70 δεν είναι 14.000. Δεν βγαίνει τέτοιο ποσό. Από όσο ξέρουμε, 4.720. Μιλάω για τη σύνταξη. Μιλάω για τη σύνταξη. Για τη σύνταξη. Δεν βάζει την υγεία όμως τα αυτά. Να πάρουμε την περίπτωση. Για τις κρατήσεις, είπαμε. Να σας πω. Να πάρω την περίπτωση των δικηγόρων. Οι δικηγόροι είχαν μια κλίμακα μικρή, διότι ένα πρόσθετο ποσό που πήγαινε στους πόρους ερχόταν από άλλους τρόπους, οι οποίοι βαθμία σε βάθος ετών καταργήθηκε. Με αποτέλεσμα το Ταμείο Νομικών να έχει τεράστια ελλείμματα, που αν δεν υπήρχε το ΕΤΑ και οι μηχανικοί να τσοντάρουν, δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν συντάξεις εδώ και χρόνια. Όχι τώρα. Γιατί κόβονταν πόροι και ποτέ δεν κάθισε κανείς να δει το σύστημα να το φτιάξει έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συντάξεις που έχει ανάγκη να καταβάλει. Δεν έχει λεφτά να δίνει. Η λύση δεν είναι να αυξήσουμε τις εισφορές των δικηγόρων σε ύψη που δεν μπορούν εμένα να καταβάλουν. Εμένα δεν με νοιάζει άμα βγάζεις πολλά λεφτά να πληρώνεις και πολλά λεφτά, αλλά να το εξηγήσω. Απλώς θα υπάρχει φοροδιαφυγή μετά. Θέλω να το εξηγήσω αυτό. Πρώτα απ' όλα, μία μέτρηση που κάναμε, το 2% μόνο των δικηγόρων πληρώνουν τέτοια εισοδήματα ψηλά. Αυτό το σύστημα. Το 2% δηλώνει. Αυτό. Με τις δηλώσεις πάνω. Όταν, αυτό το σύστημα που φτιάχνουμε είναι ευέλικτο. Πάρα πολύ ευέλικτο. Να το πω γενικότερα, θα υπάρξει κάποιο πλαφόν σε αυτές τις κρατήσεις. Δηλαδή, εσύ του λες ότι. Πάντα, εγώ θα σου δίνω σύνταξη 2.500 το ανώτερο. Κύριε Οικονομέα. Τρεις. Θα του κρατάς και αντιστοίχως σε κάποιο ύψος το οποίο μπορεί να υπολογιστεί στις 6, στις 7 το χρόνο, στις 8, δεν ξέρω, εσείς θα το υπολογιστείτε. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε πράγματι ο ασφαλισμένος να είναι στα μέτρα εκείνα η υποχρέωσή του ασφαλιστική που μπορεί να πληρώνει. Αν συμβαίνουν τέτοια θέματα, θα τα διορθώσουμε με διάφορους συντελεστές και θα το δούμε. Η Τεχνική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί. Η Επιτροπή θα αυτό οδηγήσει. Βεβαίως. Θα οδηγήσει, είμαι βέβαιος, στη συνένεση εκείνων των κατάλληλων λύσεων, επειδή πρέπει να το πω και αυτό. Με τον νέο τρόπο, η σύνταξη του δικηγόρου θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παίρνει τώρα. Πάρα πολύ, ασύγκριτα μεγαλύτερη. Επομένως, τα ποσοστά που λέμε είναι μέσα και η επικουρική και το εφάπαξ. Επειδή η σύνταξη που θα παίρνει με αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα υπερκαλύπτει και την επικουρική και το εφάπαξ, ενδεχομένως αυτό το ποσοστό πάνω στο οποίο υπολογίζεται η εισφορά να μην είναι 37, να είναι 20% μόνο. Οπότε δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε, θα το μετρήσουμε. Διότι αν κατά αποτέλεσμα, όπως νωρίτερα μου λέγατε, σημασία είναι τι βάζει ο καθένας στην τσέπη του. Έχουμε ως αποτέλεσμα γιατί με τον νέο τρόπο. Έχουμε. Όχι, φυσικά. Έτσι είναι. Αν τώρα ως αποτέλεσμα με το 20% στα έσοδα θα βάζει ο καθένας πολύ μεγαλύτερα ποσά στην τσέπη του από ό,τι έπαιρνε πριν, δίνοντας 37%. Ναι. Γιατί πάλι 37 έδινε. Δεν αλλάξαμε το συντελεστή. Απλώς ο τρόπος υπολογισμού άλλαξε. Καταλάβατε. Ναι. Ήταν σε άλλη βάση. Γι' αυτό προκύπτει. Αυτό για αυτούς που προκύπτει. Και προκύπτει από το σύνολο, για ένα ποσοστό περίπου 2%. Το δικηγόρο. Δύο πράγματα. Το ένα είναι το ποσοστό αναπλήρωση. Το δεύτερο είναι το ποσό επί του οποίου μπαίνει ο συντελεστής αναπλήρωση. Το ποσό επί του οποίου μπαίνει ο συντελεστής αναπλήρωση θα είναι ο μέσος όρος του συνόλου του εργασιακού βίου. Σωστά. Για τους νέους. Να το πω σωστά, το λέτε, να κάνω μία συμπλήρωση. Ναι. Μία συμπλήρωση. Το ποσό του εισοδήματος που υπολογίζεται το 2010, ας το πάρουμε ως για τις ανάγκες της σύγκρισης. Και παίρνει σύνταξη το 2045 κάποιος, μετά από 35 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα υπολογιστεί όσο ήταν, θα υπολογιστεί αναπροσαρμοσμένο στη διάρκεια των 35 ετών. Πού θα ήταν. Αλλιώς πώς να υπολογίσει τώρα τις 12.000 που ξεκίνησε εγώ μισθό. Όχι, θα ήταν άδικο να του βάζεις κάποιου με ποσό τέτοιο που κάποτε είχε. Θα είναι ισοδυναμισμένο το ποσό αυτό στις αξίες της χρονικής στιγμής που χωρηγείται η σύνταξη. Αυτό κάποια επιτροπή θα δει τους συντελεστές ή υπάρχουν. Θα προβλέπεται μέσα στο μηχανισμό. Επιτέλους έχει η χώρα. Εντάξει, λέω, ξέρω. Συστήματα μηχανογραφικά που μπορεί με ένα λογισμικό αυτό να παράγεται. Αυτό είναι, δεν είναι ο μέσος όρος ενός αθροίσματος
που και ως πηλίκον διαδεσίσεις. Μπορείτε να μας πείτε τελευταία ερώτηση, κύριε Πετρόπουλε, πότε θα σταματήσει αυτό το έσχος να κάνεις αίτημα να πάρει σύνταξη που δικαιούσε και να κάνουν και 3 και 4 χρόνια να σου απαντήσουν. Δεν μιλάω για το ΕΦΑΠΑΞ που κάνουν και 5 χρόνια. Και 6 χρόνια. Μπορείτε να μου πείτε εσείς από τη θέση αυτή. Με τη νέα δομή του συστήματος η σύνταξη θα βγαίνει την επόμενη μέρα που θα φεύγεις. Γιατί? Που θα φεύγεις σε σύνταξη. Γιατί? Πότε θα γίνει αυτό? Θα συμβαίνει για εκείνους που πια βγαίνουν με σύνταξη. Ναι. Ναι. Με το νέο σύστημα, ναι. Που μπαίνουν από πρώτη φορά με το σύστημα. Πιστεύω μετά από 5 χρόνια περίπου να έχουμε ολοκληρώσει όλη τη μηχανοργάνωση, την ένταξη των δεδομένων όλων. Συνεχίζει η ένταξη δεδομένων και τώρα που μιλάμε, ή έχει παγώσει? Ναι, συνεχίζει. Είναι τώρα κοντά στα. Πάντως αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. 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 Δηλαδή πρέπει να πεθάνει ο άλλος για να βγει. Απαράδεκτο και απάνθρωπο. Ενδεχομένως και μετά το θάνατο να μην έχει βγει. Και να μην έχει βγει. Γιατί πάρα πολλές όλα αυτά. Ξέρετε, τα αιτήματα και τα αρχεία είναι σε κάτι υπόγεια, τα έχουν φάει τα ποντίκια. Δεν θα βγει ποτέ, λοιπόν, για πολλούς. Παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Υπουργέ αυτό μου. Θα λυθεί τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα είχαμε να μέσα το βράδυ. Ελπίζω να μην έρθει τώρα και να τα ανατρέψει όλα, γιατί πια η θέση σου μετά. Λοιπόν. Πρέπει όλοι να παλέψουμε, ναι, για αυτό το σκοπό. Τα ξαναλέμε. Ενημερώνουμε τους τηλεθεατές ότι αυτή η διαβολική φάτσα του ροκ, ο David Bowie, μας άφησε χρόνους.